πρώτη μου ρατσιστική επίθεση ήταν όταν ήμουν στο δημοτικό. Μαζί με την αδελφή μου πήγαιναμε στο σχολείο και μια ομάδα παιδιών ερχόντουσαν και απλά μας έλεγαν ποια της χώρα σας, τι θέλετε εδώ, μας έσπαγαν. Ναι, για πήγαιναμε εγώ και η αδελφή μου σαν παγκάκι και καθόμαστε και λέγαμε. Αλλά... και είναι λίγο πιο δυνατή από εμένα. Η μητέρα μου ότι μαμά γίνεται αυτό και αυτό το σχολείο. Η μητέρα μου πήγε στην διευθύντρια του σχολείου και είπε τι γίνεται και από εκείνη τη στιγμή ευτυχώς στο σχολείο μίλησε στα παιδιά και από εκείνη τη μέρα σταμάτησα. Στον δρόμο μερικές φορές όποτε βγαίνω περίεργα βλέμματα, μερικές φορές από κάποιους ανθρώπους να λένε «Έλα ρε μαύρε, πήγαινε στη χώρα σου» και αυτά. Αλλά εντάξει, ευτυχώς η οικογένειά μου με μεγάλωσε με τρόπο ώστε να λαμβάνω μόνο την αγάπη και να μην βάζω μέσα μου την κακία και το ίσως. Μανώλο, πότε και πώς ξεκίνησε η ιστορία η οποία είσαι καταγγείλει για τον κύριο Κιτέα? Σε ηλικία των 14 ξεκίνησε σιγά σιγά, άκουγα λόγια, αλλά ήμουν μικρός και δεν καταλάβαινα τι σήμαινε, άμα ήταν για κακό όλο αυτό. Σε ηλικία των 15 ξεκίνησαν οι πιο σοβαρές λέξεις και τα πιο κακά βλέμματα, μπορώ να πω. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Από τα 14 πηγαίνω σε ψυχολόγους μέχρι και σήμερα. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα και μέσα στην προπόνηση και μέσα στους αγώνες, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχω ξεχάσει. Και απλά κοιτάω μπροστά και απλά θέλω να κάνω την προπόνησή μου ανενόπλητος. Τι σε έκανε να φτάσει στην καταγγελία της υπόθεσης? Στο σημείο που ήθελα να βλάψω την οικογένειά μου με κακούς τρόπους. Και για τη μητέρα μου είπε κάποια πράγματα και έκανε κάποια πράγματα πολύ, πολύ άσχημα που τη στεναχώρησαν. Και η οικογένειά μου στεναχώρησαν πάρα πολύ. Και ναι, είπα ότι πρέπει να μιλήσω από εκείνη τη στιγμή. Είπα ότι έπρεπε να κάνω κάτι.
υπάρχει σίγουρα λύση. Υπάρχει σίγουρα λύση και θα βρεθεί η λύση μόνο άμα μιλήσεις και δεν αφήνεις όλο αυτό το πράγμα να σε βυθίσει. Στην Ελλάδα, ακόμη και σήμερα, πολλά παιδιά βυθίζονται. Βυθίζονται στην αδικία, βυθίζονται στο ρατσισμό, βυθίζονται στο bullying, στα σχολεία και στους δρόμους. Ο Καραλής τόλμησε. Δεν φοβήθηκε. Δεν έκανε πίσω. Και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα να αναπνέουν όλοι τον ίδιο αέρα.